Καλησπέρα, καλώς ήρθατε στο χώρο μας. Είναι 126 χρόνια σε λειτουργία αυτός ο χώρος που βλέπετε εδώ. Γεννήθηκα εδώ και από τα 10 χρόνια δίπλα στον πατέρα, μαζί με τις αδελφές μου. Είμαστε σε όλη τη διαδικασία και ό,τι μπορούσαμε για την ηλικία μας από τότε μέχρι σήμερα. Ξεκίνησε το 1870. Ο παππούς του πατέρα μου είχε την ιδέα να πάρει τα φύλλα του δέντρου της κυτριάς που καλλιεργείται στην Άξο. Αρωμάτισε την ρακή τότε, το 1896, ο γιος του. Δημιουργεί αυτόν εδώ το χώρο. Μετά συνεχίζει ο πατέρας μου, στη συνέχεια εγώ και τα παιδιά τώρα. Ο πατέρας είναι εν ζωή? Όχι. Όχι, μέχρι και τα 96 ήταν δίπλα μας. Θέλει η αγάπη για να συνεχίσουμε και αυτό το πήραμε από τους γονείς, από τον πατέρα. Και προσπαθούμε να το δώσουμε και νομίζω ότι το έχουν πάρει τα παιδιά. Μιλάτε και συγκινήστε. Ναι. Τι είναι αυτό το αποστακτήριο για εσάς? Είναι τρόπος ζωής. Εδώ η επιχείρηση ακολουθεί όλη τη σύγχρονη ιστορία της Ελλάδας. Δηλαδή έχει περάσει 2 πολέμους. Άντεξε, συνεχίζει. Το αποστακτήριο πλέον, κύριε Ειρήνη. Πείτε μου λίγο τη διαδικασία που έχουμε δει μέχρι τώρα. Είναι ο αποστακτήρας αυτός που βλέπετε. Είναι σφυρίλατος χαλκός. Η χρονολογία είναι πάνω 1862 του χαλκουριού που το κατασκεύασε. Είναι ο ίδιος αποστακτήρας που λειτουργεί από το 1896. Μέσα στον αποστακτήρα έχουμε τα φύλλα του δέντρου της κυτριάς, νερό και ενόπνευμα. Βράζει το υλικό μέσα. Με το βρασμό δημιουργούνται υδρατμοί. Ανεβαίνουν εδώ στην καμπάνα, στη συνέχεια στο τόξο και πάνε στο ψυγείο. Πέφτουν οι υδρατμοί, ανάμεσα πέφτει κρύο νερό, υγροποιείται και είναι αυτό το απόσταγμα. Να σας πω στην υγειά σας και να σας ευχαριστήσω για την υπέροχη φιλοξενία. Καλή σωδιά και υγεία. Και υγεία, πάνω απ' όλα.